Ο κύριος Θανάσης Τζίμας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Βαγγέλης Μπαρλά στο μικρόφωνο. Ακούσατε αυτά για το Μαρινάκι, ακούσατε για τις συγκεντρώσεις. Τι λέτε εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα? Αυτό το κλίμα που πάμε τώρα στις εκλογές είναι αρκετό δηλαδή για να πείσει τον αναποφάσιστο, το νέο υποψήφιο 17 για να προσέλθει στην κάλπη? Καταρχήν να κάνω ένα σχόλιο, έτσι είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Έτσι, Κοντάρει το καθένα στα λογό του. Το ένα βγαίνει, το άλλο δεν βγαίνει. Τα σίγουρα αυτό πάντως που μπορούμε να πούμε ως γενική συνισταμένη είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία του επιχειρηματικού κόσμου μάλλον δεν κακοκαρδίστηκε από τον κύριο Τσίπρα και την παρέα του. Από εκεί και πέρα, τώρα για σχέση με τις εκλογές, η αλήθεια είναι ότι αυτό λέμε και εμείς, αυτό συζητάμε καθημερινά με τον κόσμο που ερχόμαστε σε επαφή. Είναι ότι ανεξάρτητα από τη συζήτηση που γίνεται, ανεξάρτητα από τα διάφορα διακυβεύματα εντός ή εκτός εισαγωγικών που ακούγονται, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, ιδιαίτερα η νεολαία, χρειάζεται να πάει στην κάλπη έχοντας υπόψη τη δική της πείρα, τις δικές της ανάγκες και όχι αυτά που ακούγονται από δεξιά και αριστερά, προκειμένου να το πούμε έτσι, να λαφέψει το βόλι τους. Μάλιστα. Αυτή τη σκοπιά, κατά τη γνώμη μας, οδεύοντας προς τις εκλογές, αυτός ο δικαιολογημένος θυμός, η αγανάκτηση. Που και η νέα γενιά, οι νέοι εργαζόμενοι, τα νέα παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο και βλέπουν ότι μάλλον θα ζουν ισχυρότερα από τους πατεράδες τους και τις μανάδες τους, κατά τη γνώμη μας μπορούν να κάνουν ένα βήμα και να εμπιστευτούν το ΚΚΕ, γιατί εδώ μπορούν να εκφράσουν τη γνήσια καταδίκη που θέλουν να εκφράσουν απέναντι στη ζωή που τους ετοιμάσαν, αλλά και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές της, τα κόμματα που τη στήριξαν και που τους έχουν φέρει στη σημερινή κατάσταση που είμαστε σήμερα. Κύριε Τζίμα, για πρώτη φορά ψηφίζουν 17ρηδες, έτσι. Και ξέρετε τι λένε πολλοί ο κόσμος. Ότι μπορεί, λέει, ο 17ρης να ρίξει την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Γιατί βλέπουμε και τους ανθρώπους, βλέπω και εσάς να γυρίζετε σε σχολεία, να ενημερώνετε. Τι λέτε εσείς για την ψήφο αυτή των 17ρηδων? Εμείς λέμε μπορεί και πρέπει να το κάνει και πραγματικά δεν θα μετανιώσει την επόμενη μέρα. Και αν θέλετε να το πω και έτσι, χρειάζεται να εμπιστευτεί και την επαφή που έχει ως τώρα με το Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και την νεολαία του, την ΚΝΕ. Ναι. Ήδη περάσαμε από ένα διάστημα την προηγούμενη χρονιά από τα φεστιβάλ της ΚΝΕ, ήταν πολύ μαζικά. Πολύ νέο κόσμο, πολύ νεολαία, όπως ναι, σε αυτή την περίοδο τα μαθητικά φεστιβάλ που διοργανώνει η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, ενώ και η επαφή χιλιάδων φοιτητών και σπουδαστών στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ έδωσε ένα θετικό αποτέλεσμα για τα ψηφοδέλτια που στηρίζει η νεολαία μας, η οποία, όπως γνωρίζετε, παραμένει σταθερά δεύτερη δύναμη, με άνοδο σε ψήφους και ποσοστά και μάλιστα και σε μια σειρά πανεπιστήμια σε πόλεις ολόκληρες μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30 χρόνια σε όλο, κατέλαβε και την πρώτη δύναμη. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, τα στοιχεία που υπάρχουν, ναι, δείχνουν ότι μπορεί ένας ολόκληρος κόσμος, ένας ολόκληρος νέος κόσμος που έχει όνειρα, ανάγκες, που δεν θέλει να τα περάσει από τους κόστες των μνημονίων και της καθημερινής μιζέριας, να εκφράσει αυτή του την θέληση ισχυροπούδας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μάλιστα. Να σας πω, υπάρχει ο ίδιος παλμός στα φεστιβάλ της ΚΝΕ? Τι εννοείται ο ίδιος παλμός? Δηλαδή ο ίδιος κόσμος, ο ίδιος παλμός, αυτό που υπήρχε στο παρελθόν. Γιατί θυμάμαι, τότε που κατέβηκα στην Αθήνα, άβγαλτος κι εγώ. Ναι. Είναι γνωστό αυτή τη στιγμή ότι τα φεστιβάλ της νεολαίας μας, της ΚΝΕ, είναι η μεγαλύτερη πολιτική, ας το πούμε έτσι, διαδήλωση, εκδήλωση που διοργανώνεται πόσο μάλλον από αντίστοιχες νεολαίες. Και αν θέλετε, αυτή η επαφή, αυτή η συζήτηση, πολλές φορές είναι επικείμενα κόσμο που έρχεται και πρώτη φορά, που απλά περνάει, θέλει να ακούσει, θέλει να δει, συνεχίζεται και μετά από αυτά. Μάλιστα. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μας, το ελπιδοφόρο, το ενθαρρυντικό στοιχείο. Και γι' αυτό και θέλουμε να πούμε σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, αλλά και σε όλους αυτούς που θα έρθουν σε επαφή το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Χρειάζεται να τα σκεφτούν τα πράγματα, να κάνουν ένα θαρετό βήμα μπροστά, να εμπιστευτούν τη διέστησή τους, να εμπιστευτούν τη ζωή που ζουν μέχρι τώρα και να ρίξουν ανοιχτότατα, να ρίξουν κόκκινο, να ισχυροποιήσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μάλιστα. Κύριε Τζίμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν εκλεγείτε στην Ευρωβουλή, ποιος θα είναι ο πρώτος στόχος σας? Γιατί καταλαβαίνετε, στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικά. Και πόσο μπορεί να μετρήσει η Ελλάδα με τους 21 ευρωβουλευτές που έχει, και αν μπορεί το ΚΚΕ να συνεργαστεί και με τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές των άλλων κομμάτων για μια καλύτερη πορεία της χώρας μας? Ο πρώτος στόχος μας, όπως και το προηγούμενο διάστημα άλλωστε, ναι, θα
θα είναι να είμαστε στην πράξη ακόμα πιο δυνατά, να το πω έτσι, ακόμα πιο μαχητικά, το αυτή και το μάτι των εργαζόμενων του τόπου μας. Ο φορέας εκείνος που θα μεταφέρει τις λαϊκές διεκδικήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την άλλη, ο πομπός εκείνος που θα τους πει την αλήθεια, αυτά που συζητιούνται πίσω από την πλάτη τους, αυτά που πολλές φορές τα βλέπουμε τον εστέρουν ως ψηφισμένα μέτρα από το Ευρωκοινοβούλιο που έρχονται στην Ελληνική Βουλή και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, όπως λένε όλοι, με πρόσφατα παραδείγματα, αν θέλετε, που έχουν απασχολήσει και την προεκλογική περίοδο. Ναι, ναι. Χαρακτηριστικό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για 7 μέρες την εβδομάδα, από την άλλη τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν τους επίπτους, από αυτή τη βαθιά και πολύ ανατριχιαστική, ας την πούμε, την πρόταση, αλλά την ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψηφιστεί η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, είναι ανοιχτές οι πόρτες και τα παράθυρα ώστε να δουλεύει σήμερα ένας άλλος άνθρωπος και πάνω από 8 ώρες, χωρίς πληρωμένες περιορίες, χωρίς τίποτα, χωρίς ρεπό. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που την ζουν σήμερα, ξέρετε, είναι εκεί το που μας. Μάλιστα. Χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή και έχει ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν. Ναι. Ότι μια σειρά πιθανά ακροατές μας ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας μέσα σε ένα ξενοδοχείο, μέσα σε έναν άλλο χώρο δουλειάς, δουλεύοντας 12 ώρα και 15 ώρα. Άλλοι χωρίς καν μισθό, με όρους μαθητείας, χωρίς πραγματικά να ελπίζουν να πάρουν ρεπό το επόμενο διάστημα. Άρα εμείς λοιπόν λέμε ότι απέναντι στα λόγια, είτε τα κοφτά και τα τσουκουράτα, είτε τα παχιά που ακούγονται από την άλλη πλευρά, χρειάζεται να γίνει ένα τολμηρό βήμα προς τα μπρος και να έρθει στην ίδια τη συζήτηση του κόσμου που μας ακούει το πραγματικό διακύβευμα. Το πώς θα γίνει ένα φαρετό βήμα για την ανάκτηση όλου αυτού που χάσαμε το προηγούμενο διάστημα, για να αναστηλωθεί το λαϊλατημένο εισόδημα των εργαζόμενων του τόπου μας και ακόμα περισσότερο να ανοίξει ένα δρόμο ρήξης πραγματικής που θα φέρει στο επίκεντρο της πάλης τις σύγχρονες ανάγκες, γιατί να μην ξεχνάμε, ναι, ότι βρισκόμαστε στο 2019, έχουμε πάει στο διάστημα και ακόμα εδώ αναμεταξύ μας συζητάμε αν θα πεθάνει ένας παππούς από ένα μαγκάλι το χειμώνα σε μια περιοχή της Υπήρου, αν υπάρχουν εμβόλια για τη γρήπη, αν ναι, υπάρχουν υποδομές για να μην καούμε όταν πιάσει φωτιά ή να μην πνιγούμε όταν πιάσει μια δυνατή βροχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα και από αυτή τη σκοπιά οι εργαζόμενοι αλλά και οι νέοι άνθρωποι με τους οποίους ξεκινήσαμε την κουβέντα μας πρέπει να ψηφίσουν για όλα αυτά ταυτόχρονα σε όλες τις κάλπες με μια ψήφο κόκκινη ενισχύοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα για τη Λαϊκή Συσπήρωση. Μείνατε ικανοποιημένος από τη χθεσινή συγκέντρωση του κ. Κουτσούμπα? Κοιτάξτε να δείτε, η χθεσινή. Γιατί κύριε Ζήμα, ξέρεις το Κομμουνιστικό Κόμμα στο Σύνταγμα, σε αυτόν τον πολύ μεγάλο χώρο. Ναι, ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Ναι. Θα θέλαμε ιδιαίτερα να χαιρετήσουμε αυτούς που για πρώτη φορά συμμετείχαν, γιατί υπήρχε πολύ τέτοιο κόσμο. Δείγμα, αν θέλετε, αυτή τη τάση αφύπνιση, αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει να γίνει ένα φαρετό βήμα προς τα μπρος, θα οδηγήσει και σε ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κομμάτους. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί βλέπουμε τώρα στα τελευταία χρόνια οι συγκεντρώσεις να μην έχουν τη μεγάλη συμμετοχή που είχαν? Είναι απογοητευμένος ο κόσμος? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί καταλαβαίνετε, και εσείς σαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έτσι, θυμάστε τις συγκεντρώσεις που κατέβαιναν εργαζόμενοι κάτω. Βλέπουμε τώρα συγκεντρώσεις να γίνονται και δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Αυτό η ερώτηση μάλλον πρέπει να την απευθύνετε στα υπόλοιπα κόμματα. Για το πάμε, θα μου πείτε εσείς τώρα, έτσι. Ήταν μαζικότατη. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ φημός, ναι, πολύ μεγάλη οργή σε ένα κόσμο και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση σε μια μερίδα, ας το πούμε, ενός κόσμου που προβληματίζει, το οποίο πίστεψε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Που τούταζε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια και τα μνημόνια τα έφερε, είναι εδώ οι στριπλούν και ζουν και βασιλεύουν, που πίστεψε ότι θα χορέψει τις αγορές πεντοζάλι και σήμερα βλέπει τα δικαιώματά του να χορεύουν τον χορό του Ζαλόγκου, ναι, που πραγματικά σήμερα χρειάζεται αυτός ο κόσμος αυτή την οργή, αυτή τη δυσαρέσκεια, να μην τη σκορπίσει, να μην την εγκλωβίσει πάλι σε διλήμματα που εμφανίζονται πάντα προεκλογικά και θα αξιοποιηθούν για να ξαναπάρουν πράσινο προς αυτοί που τον φέρανε σε αυτή την κατάσταση και να κάνει ένα βήμα προς τα μπρος ενισχύοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και εδώ είμαστε και από τις 27 του μήνα αυτή την ψήφο που θα δώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα να λειτουργήσει αυτή πολλαπλασιαστικά για να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι άγονες, για να γίνουν πιο μαχητικοί, πιο ισχυροί και στην πράξη και να οδηγήσουν σε κατακτήσεις, σε αποσπάσεις, σε νίκες, ακόμα περισσότερο να ανοίξει ένα δρόμο για περισσότερες αλλαγές στη
χώρα μας. Και ξέρετε, το ρωτάω αυτό γιατί ξέρετε τι λένε, κύριε Ζήμα, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει ένα σταθερό, έχει ένα μπετονάρι, ένα 5-6%. Πότε μπορεί να γίνει αυτό το ξεπέταγμα, έτσι να εμφανιστεί μια καινούρια δύναμη πάνω από αυτό? Εδώ είμαστε Κυριακή Κοντιδιωτή. Είστε σε... ναι, ναι. Θα ήθελα να πω και το εξής. Επειδή είναι ένα ερώτημα που συχνά μας τίθεται και το μεταφέρουν φυσικά οι δημοσιογράφοι και ναι, καλά κάνουν. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με αυτό. Εν τούτης, υπάρχει ένα διάστημα 4-5 χρόνων από τις προηγούμενες εκλογές. Και ο κόσμος αυτός που σήμερα προβληματίζεται έχει συγκεντρώσει μια πείρα και αυτή του την πείρα, κατά τη γνώμη μας, μπορεί και πρέπει να την αξιοποιήσει να κάνει την πραγματική διαφορά. Ακολούθησε πολλούς, πίστεψε πολλούς, τα δοκίμασε όλα, τεχνοκρατικές κυβερνήσεις, μεγάλους συνασπισμούς Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που κάποτε το παίζαν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Φως και Σκότος. Είδε και την κυβέρνηση της αριστεράς που μόνο αριστερά δεν ήταν και στην πράξη σήμερα αναρωτιέται, προβληματίζεται τι ακριβώς να κάνει. Εμείς λέμε ότι στηρίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα όχι μόνο δεν θα μετανιώσει και δεν θα γυρίσει προς τα πίσω να πει τι έκανα, αλλά αντίθετα θα δώσει και αυτό στο δικό του λιθαράκι ώστε να ανοίξει πραγματικά ένας διαφορετικός αέρας μαχητικότητας και ισοδοξίας στη χώρα μας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πραγματικά να ανοίξει ένας δρόμος αγώνων, συγκρούσεων ώστε να υπάρχει μια διαφορετική προοπτική για το λαό και τον τόπο μας. Σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής γυρίσατε όλη την Ελλάδα. Ο δικός σας προεκλογικός αγώνας πώς ήταν? Καταδύναμη. Όσο μπορούσατε, έτσι. Αλλά και πριν τις ευρωεκλογίες, έτσι κι αλλιώς, η επαφή όλων μας, όχι μόνο εμένα και των υπόλοιπων υποψηφίων. Το καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι μόνο μια περιφέρεια να πεις ότι είναι η Αττική. Ναι, είναι η Αττική, είναι η Λάρισα. Τώρα σαν ευρωβουλευτής πρέπει να οργώσεις όλη την Ελλάδα, έτσι. Το κάνατε αυτό, προλάβατε? Ψηφίζει ο κόσμος 4 σταυρούς για το ευρωψηφοδέλτιο. Ναι. Όλη η περιφέρεια, το κύριο, το βασικό, να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό θα κάνει την πραγματική διαφορά. Και την επόμενη των εκλογών να χαμογελάμε εμείς και όχι εκείνοι οι οποίοι μας έχουν φέρει στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Ζήμα, και να κλείσουμε με ένα μήνυμα, ό,τι θέλει να πείτε για το, για το, τις ευρωεκλογές. Εμείς λέμε λοιπόν ότι την Κυριακή, στις 26 του Μάη, πηγαίνουμε στις κάλπες μαζικά και ψηφίζουμε για όλα. Ψηφίζουμε για τους μισθούς πείνας, ψηφίζουμε για τις συντάξεις, ψηφίζουμε για τις τραγωδίες που ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ψηφίζουμε για τα παιδιά μας που θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα από εμάς και θέλουμε ένα δυνατό μήνυμα καταδίκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις πολιτικές της, τα κόμματα που τις πρόωσαν στη χώρα μας, αλλά και τους τοπικούς και περιφερειακούς άρχοντες που τα εξειδικεύουν στους Δήμους και στις περιφέρειες. Και ανοίγουμε μια πραγματικά εναλλακτική διέξοδο, γιατί κατά τη γνώμη μας υπάρχει εναλλακτική διέξοδο, είναι η Ελλάδα και η Ευρώπη του σοσιαλισμού, είναι ένας δρόμος οικονομίας, κοινωνίας με διαφορετική οργάνωση, με διαφορετική ανάπτυξη, που ο λαός θα κάνει κουμάντο στον κόπο του, στον κόπο του και στον πλούτο που παράγει ο ίδιος. Εδώ είμαστε, ναι, την Κυριακή, από την επόμενη να είμαστε από καλύτερες θέσεις, να συνεχιστούν και να δυναμώσουν οι αγώνες που επιβάλλονται για το επόμενο διάστημα. Κύριε Ζήμα, καλή επιτυχία. Καλό σας βράδυ. Καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε.